Μητσοτάτη, έσαι για να μην πω το σλόγγαν Μητσοτάκη BB. Δεν υπάρχει BB εδώ. Μητσοτάκη νιέσαι λέει ο κόσμος. Ξέρετε γιατί λένε Μητσοτάκη και τα λοιπά. Το παδικό ευριστικό αυτό σύνθημα χρησιμοποιείται σήμερα ως μέσο άσκησης πολιτικής κριτικής. Όχι επιχειρήματα, όχι προτάσεις. Απλά ύβρις που χρησιμοποιούνται τόσο από το αριστερό κοινό όσο και από το ακροδεξιό. Τον τελευταίο καιρό, καθώς ίσως λίγοι έχουν αντιληφθεί ότι το να βρίζεις δεν συνιστά πολιτικό πολιτισμό, προσπαθούν να αντικαταστήσουν τη φράση με συνθηματικά. Στο βίντεο που ανέβασα για τον εξοπλισμό της χώρας μας, για παράδειγμα, κάποιος έγραψε «Μητσοτάκη, ξέρεις εσύ». Ή το δικό σας συνάδελφο που ξεκίνησε από το Δάντη. Λέγοντάς τα αυτά, ο συνομιλητής καταλαβαίνει τι εννοείς. Όμορφα είναι έξω εδώ. Ρίχνει πολύ χιονάκι. Άντε όμως να φεύγουμε. Δικό σας το υπόλοιπο. Κάτι τέτοιο δεν κάνουν άλλωστε και οι Αμερικάνοι. Όλα ξεκίνησαν στον τελικό του κυπέλου NASCAR στην Αλαμπάμα. Η δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έπαιρνε από τον νικητή του κυπέλου, Brandon Brown, ανέφερε πως το πλήθος κράβγαζε το σύνθημα Let's go Brandon. Let's go Brandon, Brandon. Μόνο που δεν ήταν αυτό που φώναζε το πλήθος. Ακούστε προσεκτικά. As you can hear the chants from the crowd. Let's go Brandon. Ο λογαριασμός Trump Jew στο Twitter αναδημοσίευσε το επίμαχο βίντεο και αμέσως οι τραμπικοί έλαβαν το γεγονός ως αυταπόδεικτο στοιχείο ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και αποφεύγουν να προβάλλουν τη γνώμη του κόσμου για τον Biden. Σύμφωνα με το Google Trends, χρειάστηκε μόλις μία εβδομάδα για να απογειωθεί η φράση και από τότε ήταν παντού. Σε μπλουζάκια, στα γήπεδα, σε χριστουγεννιάτικα στολίδια, σε επιγραφές. Μέχρι και μαγαζί έχει ανοίξει που πουλάει προϊόντα με το λογότυπο. Κάποιος πρόθυμος, μάλιστα, το είπε ευθέως στον Αμερικανό πρόεδρο όταν αντάλλασαν ευχές για τα Χριστούγεννα. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I agree. Brandon's become a big star. Brandon's a star. Αυτό ήταν. Η φράση Let's go, Brandon έχει υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται αντί του Fuck you, Biden. Και μπορεί στην Ελλάδα να αρκούνται σε retweet, στην Αμερική όμως οι πολιτικοί το έχουν προχωρήσει. Πέραν του ότι εμφανίζονται με μάσκες ή μπλουζάκια με το συνθηματικό, το χρησιμοποιούν και ως επίλογο στις ομιλίες τους, αλλά και σε πολιτικές τους καμπάνιες. Αν μη τι άλλο, λέει κάτι σημαντικό για το τι πιστεύουν οι Ρεπουμπλικανοί πως εμψυχώνει τους ψηφοφόρους τους. Στην αρχή ξεκίνησε ως αστείο. Πλέον όμως έχει κατακλείσει την Αμερική. Ειδικά με τις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και τα προϊόντα, έχουν τυπώσει αυτοκόλλητα και τα κολλούν όπου μπορούν. Έτσι λοιπόν θα γίνεται η πολιτική κριτική. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει το Let's go Brandon, όπως και όλοι ξέρουν τι σημαίνει το Μητσοτάκη ξέρεις εσύ ή το δικό σας συνάδελφο. Το ερώτημα είναι ποιος και γιατί ενθαρρύνει, φανατίζει τον κόσμο με εκφράσεις που εκθέτουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. Γιατί έτσι δεν κάνεις αντιπολίτευση, λέγοντας Μητσοτάκη εσύ. Σε ενδιαφέρει λοιπόν να υψώσεις ανάστημα για κάτι κέριο που είναι η ψήφος σου. Κάτι πολύ ουσιαστικό που είναι για τη ζωή σου.